Με προστιθέμενη αξία την πολύτιμη εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια, ο οργανισμός Volley του Όφη επέστρεψε στη Volley League, έχοντας δημιουργήσει ένα ισχυρό αγωνιστικά σύνολο, που στόχος είναι να κάνει αισθητή την παρουσία του στη μεγάλη κατηγορία του Volley, αποτελώντας έναν αντίπαλο υπολογίσιμο απέναντι σε κάθε ομάδα. Ξεδιπλώνοντας την ιστορία του τμήματος από την ομάδα Volley γυναικών του 1928, την ανδρική ομάδα του 1970, όπως και άλλων χρονικών περιόδων, μέχρι την ιστορική άνοδο από το τοπικό στις εθνικές κατηγορίες και εν τέλει στη Volley League το 2019 και το 2024, πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση της ανδρικής ομάδας Volley για την τρέχουσα περίοδο. Κοινό σημείο αναφοράς η πίστη στην ομάδα και η θέληση για διεκδίκηση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Οι εντυπώσεις είναι πολύ θετικές. Νομίζω ότι δικαιούται η Κρήτη να έχει μια καθιέρωση με μια ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Αυτός είναι και ο στόχος μας φέτος, να καθιερωθούμε, να υπάρξει καλή πορεία της ομάδας, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουμε πάλι να πέσουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα. Πιστεύω ότι υπάρχει η δυναμική, σίγουρα υπάρχει η φιλοδοξία και η αγάπη και η θέληση, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Πιστεύω ότι τα σταθερά μικρά βήματα είναι αυτά που θα μας δώσει μια συνέχεια, μια πορεία και στο μέλλον. Αλλά σίγουρα όλοι μας στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε κάτι παραπάνω στο μυαλό μας. Αλλά ας βαδίσουμε με σταθερά βήματα και θα δούμε. Οι στόχοι είναι πάντα να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Οπότε, αν και νεοφώτιστοι, αλλά με την εμπειρία που κουβαλάμε τα προηγούμενα 4 χρόνια που είμαστε στη Volley League, είναι η ομάδα να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει και να φτάσει όσο ψηλά μπορεί. Το μεγάλο στίχημα που είπαμε και πέρσι με την άνοδο που κάναμε είναι τον κόσμο να τον έχουμε κοντά. Ο κόσμος σίγουρα θα χαρεί γιατί η ομάδα είναι ενισχυμένη. Και το βασικό είναι ότι παίζει καλό βόλεϊ. Γι' αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε άνθρωποι του βόλεϊ που παρακολουθούν την ομάδα και από τα φιλικά και από το Link Up, ότι παίζει καλό βόλεϊ. Και αυτό εμένα με ικανοποιεί ιδιαίτερα. Η φετινή χρονιά μας βρίσκει ακόμα πιο δυνατούς σαν ομάδα. Θεωρώ βέβαια σε μεγαλύτερη κατηγορία, πιο δυνατή κατηγορία, με πολύ καλές ομάδες που πρωταγωνιστούν τόσα χρόνια σε αυτή την κατηγορία. Αλλά και εμείς νομίζω ότι έχουμε φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο, με κάποιους αθλητές από πέρσι και κάποιες προσθήκες από φέτος που δένουν ομαδικά και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά η χρονιά η φετινή. Να έχουμε βέβαια πρώτα απ' όλα την υγεία μας και όλα καλά θα πάνε. Ακόμα είναι αρχή, ακόμα ψάχνουμε τα πατήματά μας, αλλά εσύ όσο έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα και σιγά σιγά προχωράμε. Η ομάδα φέτος έχει κάνει μία αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας. Πάμε για καλύτερα πράγματα. Θέλουμε την παραμονή μας να είναι γρήγορη στη Volley League. Ο κύριος Δάνδαλης και ο Δημήτρης Δλατιλίδης έχουν δημιουργήσει ένα αξιόμαχο σύνολο με έμπειρους παίκτες. Πιστεύω ότι έχουμε μια καλή χρονιά και θα καταφέρουμε τον Όφη να τον φτάσουμε ψηλά. Όταν λέτε ψηλά, τον πύχη τον έχετε οριοθετήσει κάπου? Προσωπικά εγώ τον έχω οριοθετήσει τον πύχη. Το κρατάω προς το παρόν για μένα. Είναι η γρήγορη παραμονή μας στη Volley League. Και το επόμενο παιχνίδι που έχουμε την Ορεστιάδα, να καταφέρουμε να κερδίσουμε, να παίξουμε καλό βόλεϊ, ώστε για πρώτη φορά ο Όφη να πάει στα ημιτελικά του Link Up. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας που ο Όφη φέτος επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια της Α1 και μάλιστα επιστρέφει με αξιώσεις. Ευχόμαστε στον Όφη να καταρχήν να μείνει στην κατηγορία και να πάρει ό,τι μπορεί περισσότερο. Και καλούμε τους Ηρακλειώτες και τους κριτικούς να πλαισιώσουν την ομάδα στους αγώνες που θα γίνονται στο ΒΑΚ.